Ρωτάνε από το κοντρόλ να μας πείτε και τι ελπίζουμε για τους δύο στρατιώτες μας που βρίσκονται ακόμη στην Τουρκία. Οι προσπάθειές μας είναι από την πρώτη στιγμή γνωστές. Διεκδικούμε την άμεση επιστροφή των στρατιωτικών μας στελεχών στην Ελλάδα. Είναι παράνομη η κράτησή τους και μάλιστα μια κράτηση η οποία ξεπερνάει πια το μήνα. Σήμερα βρισκόμαστε στην 33η ημέρα της κράτησής τους στις φυλακές της Αδριανούπολης. Οι δραστηριότητες και οι ενέργειες της χώρας μας σε πολλαπλά επίπεδα συνεχίζονται και ασκούμε πίεση προκειμένου να επιστρέψουν τα δύο στρατιωτικά στελέχη μας όσο γίνεται γρηγορότερα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια το χρόνο επιστροφής τους. Εκείνο όμως το οποίο επισημαίνω είναι ότι συστηματικά, επίμονα, δραστήρια αναδεικνύουμε το θέμα, ασκούμε τις πιέσεις μας στα πολλαπλά επίπεδα και φιλοδοξούμε για την επιστροφή τους. Μάλιστα. Άλλωστε ένα απλό διασυνοριακό επεισόδιο που στο πρόσφατο όσο και στο πιο μακρινό παρελθόν γίνονταν με μία απευθεία συνεννόηση, η Τουρκία το ενέταξε στην κλιμακούμενη ένταση και μετέτρεψε αυτή την απλή υπόθεση του απλού επίσης διασυνοριακού περιστατικού σε μέγεθος και στοιχείο της έντασης που θέλει να κλιμακώνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δημήτρη.